Στις 11 με 13 του περασμένου Απρίλη, στην Πανευρωπαϊκή Αντιφασιστική Συνάντηση που έγινε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, 32 συλλογικότητες από 20 χώρες όλης της Ευρώπης αποφασίσαμε από κοινού να δώσουμε για πρώτη φορά ένα συντονισμένο πανευρωπαϊκό μήνυμα αγώνα κατά του φασισμού. Αποφασίσαμε αυτή η ημερομηνία να είναι το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοέμβρη, που συμβολίζει σε πανευρωπαϊκή κλίμακα τη νύχτα των Κρυστάλλων, τη νύχτα δηλαδή που ξεκίνησε το πογκρόμ των Ναζί σε βάρος των Εβραίων στη Γερμανία του 1938. Είναι μια πανευρωπαϊκή μέρα μνήμης και αυτή η μέρα είναι παγκόσμια μέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού. Στα πλαίσια αυτά, καλούμε συλλογικότητες, κόμματα, φορείς και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη να δώσουμε ένα βροντερό μήνυμα, ένα επίκαιρο πανευρωπαϊκό no pasaran, σύγχρονο, δυνατό, που θα είναι η πρώτη συντονισμένη απάντηση μετά το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών που έδειξαν το μέγεθος της απειλής που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στην Ελλάδα, η μέρα αυτή θα είναι μέρα εκδηλώσεων και δράσεων σε μια σειρά πόλεις. Η κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα θα γίνει στο γήπεδο του Sporting το Σάββατο 8 Νοέμβρη στις 8 το βράδυ, όπου θα είναι μια συγκέντρωση αντιφασιστική, θα έχουμε ομιλίες από επιζήσαντα του Auschwitz, από εκπροσώπους συλλογικοτήτων και μια πολύ μεγάλη και δυνατή συναυλία με τους New Model Army, τον Justin Sullivan και τον Dean White από New Model Army, μια θρηλυκή μπάντα, τους Μπαίλτσα και τους One Hour Before the Trip. Θα είναι μια μέρα σημαντική, η οποία θέλουμε να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις επίσης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ήδη ανακοινωμένες εκδηλώσεις σε πόλεις της Γερμανίας, της Σουηδίας, του Βελγίου και στην Κύπρο και περιμένουμε και άλλες. Πιστεύουμε ότι μετά τις 8 και 9 Νοέμβρη το κίνημα θα έχει πετύχει ένα πολύ σημαντικό βήμα με στόχο τον πανευρωπαϊκό αντιφασιστικό συντονισμό.